Fake gurus. Δεν χωράνε πλέον εδώ. Έχω απελπιστεί πλέον με όλο αυτό το φαινόμενο. Ειλικρινά θέλω να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο για να το δείτε όλοι εσείς οι οποίοι μπορεί να σκέφτεστε να επενδύσετε πάνω σε ψεύτικους γκουρούς και γενικότερα πατεώνες. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα σου μάθω πώς να τους αναγνωρίζεις. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω όπου βρίσκεσαι για άλλη μια φορά στο κανάλι μας και παρακολουθείς άλλο ένα βίντεο της Masterminds World. Το σημερινό θέμα του βίντεο θα βγει πραγματικά μέσα από την ψυχή μου, έτσι ώστε να προσπαθήσω να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται να μην πέφτουν θύμα απάτης ή να τους εξαπατάνε ψεύτικοι γκούρους οι οποίοι τους στάζουν δεν ξέρω και εγώ τι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σε εξαπατήσουν έχουν ένα κοινό. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Έρχονται αυτοί πρώτοι σε σένα. Είτε αυτό είναι μέσω μηνυμάτων, είτε αυτό είναι μέσω να σε καλούν στο τηλέφωνο, είτε αυτό είναι δεν ξέρω κι εγώ με ποιον τρόπο, αλλά έρχονται εκείνοι πρώτα σε εσένα. Ένα από τα πιο σύνηθες φαινόμενα τα οποία εδώ και έναν χρόνο έχει κουραστεί το κινητό μου να μπλοκάρει αριθμούς είναι από όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν με συν 39, 500 και δεν ξέρω κι εγώ τι, οι οποίες σου λένε ότι μπορούν να σου δώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις πάνω στο κομμάτι των επενδύσεων, να σου κάνουν τα λεφτά επί 5, επί 6 κτλ. Λοιπόν, χ. Ποτέ μα ποτέ μην εμπιστευτείς ένα τέτοιο άτομο από το τηλέφωνο το οποίο δεν ξέρεις πώς το λένε, γιατί δίνουν ψευτικά ονόματα. Δεν ξέρεις ποια είναι η εταιρεία και αν σου λέει αλήθεια. Δεν γνωρίζεις που εδρεύει. Δεν τον έχεις δει ποτέ από κοντά. Και εν τέλει στο τέλος σου λέει ότι θα σου δημιουργήσω έναν λογαριασμό, τον οποίο θα έχεις εσύ την πλήρη εποπτεία κτλ. Αλλά δεν σου ζητάει καν ταυτότητα για να μην πω αφημί για να σου δημιουργήσει τον λογαριασμό. Τώρα εδώ πέρα θέλω να σου πω ότι αυτόν τον μήνα 6 συγκεκριμένα περιστατικά πιάστηκαν θύμα εξαπάτησης από το τηλέφωνο. Έδωσαν συνολικά πάνω από 20.000 ευρώ σε ανθρώπους όπου δεν τους ήξεραν. Με σκοπό τι? Με σκοπό να επιτύχουν κάτι καλύτερο, να βγάλουν περισσότερα λεφτά, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν δυσκολίες. Και έδωσαν χρήματα τα οποία δεν τα ξαναείδαν ποτέ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρεις τι κάνουν. Βασίζονται πάνω στην ελπίδα. Νούμερο 2. Άνθρωποι οι οποίοι σου τάζουν ότι θα έχεις πάρα πολύ γρήγορο κέρδος, δεν ξέρω, με τις συμβουλές τους, ακολουθώντας τους. Για παράδειγμα, ακολούθησε αυτά που σου λέω ή αυτά που δίνω, τα crypto coins, δεν ξέρω και εγώ τι, τα NFT projects, whatever, και τα λεφτά σου guarantee 10 φορές πίσω σε ένα μήνα. Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το πιστέψει κάποιος αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τι σημαίνει 10 φορές επί? Είναι σαν να βάλω 100.000 ευρώ και να τα κάνω μέσα σε ένα μήνα 1 εκατομμύριο. Και επίσης, τι σημαίνει εγγυημένα? Πώς γίνεται να μου εγγυηθείς ένα τέτοιο πράγμα? Ποια τράπεζα μπορεί να σου εγγυηθεί, επενδυτική τράπεζα, ένα συγκεκριμένο return? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οποιοδήποτε σου λέει ότι θα κάνεις 5 επί, 3 επί, 10 επί και δουλεύει πάνω στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, είναι μεγάλος παπάντζας, για να το πω έτσι. Οι αγορές αυτές πάνω στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έχουν να κάνουν με κέρδη. Τα κέρδη δεν είναι δεδομένα κάθε μήνα. Okay. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να δεις εδώ, κάτσε να κάνω και ένα refresh. Στατιστικά αρχεία περίπου 21 μηνός που είμαι 15%, 14% πάνω σε profits. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει κάθε χρόνο, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Έχει να κάνει με κέρδη. Δεν μπορεί κάποιος να σου εγγυηθεί ότι ξέρεις κάτι, αυτό το μήνα θα κάνεις 10 φορές επί, τον επόμενο μήνα θα κάνεις 20 φορές επί. Αν βάλεις κάτω τα μαθηματικά, μέσα σε 6 μήνες κάποιος έχει 10 δισεκατομμύρια, ξεκινώντας με 1.000 ευρώ. Μπορεί κάποιος να το πιστέψει αυτό? Τρίτον, κάτι το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω. Δεν υπάρχει γρήγορο χρήμα. Οποιοδήποτε τάζει γρήγορο χρήμα δεν μπορεί να σου το δώσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχει. Δεν μπορείς μέσα σε 6 μήνες από εκεί που ήσουν και έπαιρνες έναν για παράδειγμα ικανοποιητικό μισθό των 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, δεν ξέρω, 1.000 ευρώ να αρχίζεις να παράγεις 100.000 το μήνα. Δεν γίνεται. Το ξέρω ότι θα ήθελες πάρα πολύ να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Και αυτό το οποίο μπορεί να ακούς εκεί έξω και να σου λένε είναι ότι κάνε αυτό και θα βγάλεις γρήγορα λεφτά. Μπες στην αγορά των κρύπτο και θα βγάλεις γρήγορα λεφτά. Αγόρασε αυτόν τον NFT γρήγορα λεφτά. Κάνε 10. Δεν υπάρχει γρήγορο χρήμα. Γρήγορο χρήμα επέρχεται μόνο όταν έχεις δημιουργήσει μια ικανότητα μέσα από διάφορα μοτίβα τα οποία έχεις εκπαιδευτεί, έχεις δώσει κόπο, ενέργεια, επενδύσει χρήμα, έχεις αντλήσει εμπειρία. Μετέπειτα δημιουργείς αυτογνωσία και μπορείς
και έχεις μια ικανότητα η οποία σου παράγει χρήματα και δεν χρειάζεται πλέον τόσο κόπο. Δεν υπάρχει γρήγορο χρόνο. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι επενδυτές στον κόσμο σου λένε ότι μας πήρε 10 με 15 χρόνια για να στήσουμε μία μεγάλη παθητική ροή εισοδήματος. Πώς γίνεται να πιστεύεις ότι μέσα σε 3 και 4 μήνες, όπου κάποιος σου λέει, ο οποίος είναι αμφιβόλου για τα αποτελέσματά του, το οτιδήποτε, ότι θα μπορέσεις να καταφέρεις αυτά τα οποία δεν έχεις καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα? Γιατί, τι θα αλλάξουν, επειδή βρήκες τον Μεσσία? Δεν υπάρχει αυτό. Αν παρατηρήσεις κανένα από τα βίντεό μου, δεν επικοινωνώ ότι υπάρχει γρήγορο χρήμα. Ποτέ, πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει. Θα χρειαστεί χρόνος, κόπος, πολλή μελέτη, έντονη δουλειά και μετέπειτα υπάρχουν και πράγματα. Και όποιος το λέει αυτό, καλύτερα να πας εκεί. Τουλάχιστον είσαι διατεθειμένος να αποφασίσεις. Είμαι διατεθειμένος να το δώσω. Μου ταιριάζει αυτό το μοτίβο. Ξέρω αν μπορώ, μου ταιριάζει αν εν τέλει αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ, το crypto trading μπορεί να λειτουργήσει για μένα. Και μετά αποφασίζεις. Εν μέρη, για να τελειώσουμε τέλος πάντων με αυτό, σου είπα 3 βασικά κομμάτια τα οποία μπορείς, θεωρώ, να συνειδητοποιήσεις αν κάποιος θέλει να σε εξαπατήσει ή όχι. Και please, μην εμπιστεύεσαι έτσι τα χρήματα τα οποία έχεις δουλέψει με κόπο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα αξίζουν, φίλε. Και εγώ έχω χάσει χρήματα και εμένα με έχουν εξαπατήσει και εμένα μου έχουν φάει λεφτά, εννοείται, και έμαθα από αυτό. Και γυρίζω αυτό το βίντεο επειδή θεωρώ ότι είναι σωστό να το γυρίσω. Και δεν είναι κάποιο μοτίβο προώθησης, έλα και πάρε δικές μου εκπαιδεύσεις ή οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά 6 περιστατικά αυτόν τον μήνα, άλλα 3 τον προηγούμενο, τα οποία έχουν εξαπατηθεί βασιζόμενα στην ελπίδα. Όχι. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Οπότε, αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θα ήθελα να κάνεις ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας και να μου αφήσεις την δικιά σου άποψη και τη δικιά σου γνώμη κάτω στα comments. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες ένα ακόμη βίντεο. Αν σου άρεσε, μπορείς να μου το δείξεις κάνοντας like αλλά και γράφοντας ένα σχόλιο παρακάτω με την άποψή σου. Ακόμη, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να ενημερώνεσαι κάθε φορά που βγαίνει νέο βίντεο.